ως μεγάλης στρατηγικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, όρισε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή των Ελλήνων. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι βουλευτές Σπύλιος Λιβανός, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ, Μανούσος Βολουδάκης, Πρόεδρος της ειδικής ομάδας και Προεδρεύων των εργασιών της και Ανδρέας Λοβέρδος, μέλος, καθώς και κοινοβουλευτική από τις 30 χώρες μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στις ημέρες που ζούμε αποκτά ένα ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για τη Συμμαχία, αφού από εκεί καθίσταται πιο ευχερής η μεταφορά στρατευμάτων προς την δύσκολη περιοχή, δηλαδή τα σύνορα με την Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η επέκταση του αγωγού καυσίμων έως την Αλεξανδρούπολη σε πρώτη φάση και ίσως ακολούθως προς την Ουκρανία και τη Ρουμανία θα υποστηρίξει με καύσιμα ενδεχόμενες συμμαχικές επιχειρήσεις. Ιδίως στην περίπτωση που θα καταστεί πιο δύσκολη η εκτέλεση αντίστοιχων θαλάσσιων μεταφορών. Σε αυτό το σημείο οφείλω να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα είχε και έχει πάντα ειρηνικές προθέσεις. Αυτή η επιθυμία δεν είναι μόνο επιθυμία της κυβέρνησης αλλά και του ελληνικού λαού για ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη.